Γρηγόρη για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα. Καταρχάς, θα περίμενα από έναν άνθρωπο που βγαίνει κάθε μέρα στην τηλεόραση να έβγαινε στην τηλεόραση. Και να βγει στην τηλεόραση. Πιστεύεις ότι θα το δίνει το βήμα? Βεβαίως. Τι εννοείς? Αν ζητούσε από μια εκπομπή να βγει για να πει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ τι να πει. Καλά, βεβαίως θα το δίνει το βήμα. Αν δεν υπήρχε εκπομπή να βγει τηλεφωνικά ζωντανή, εγώ πιστεύω ότι θα το δίνει. Να βγει τηλεφωνικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ ένταση για να βγει. Συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να ακούσω. Δεν είμαι πολύ υπέρ στο να βγει. Δεν μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που βγαίνει καθημερινά στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είχε και τον απόλυτο λόγο. Είναι ανέκδοτο, έλεγε στην εκπομπή. Εντάξει, θέλω να πω εξηγήσω. Η εκπομπή ήταν πάνω στον Αντώνη. Δεν ήταν ότι. Ήταν συνυφασμένο με την καθημερινή κατάσταση. Θεωρώ ότι η δική του επαγγελματική ζωή έχει καταστραφεί. Έτσι. Γιατί είναι ένα άνθρωπο που τηλεοπτικά νομίζω δεν θα ξαναβρει κάπου στέγη. Ραδιοφωνικά δεν νομίζω να βρει κάπου στέγη. Και στο θέατρο δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα μπορούσε να πάει κάπου στην Αλόνισο, σε μπαράκια, σε μαγαζιά να ξαναεργαστεί. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε κατέστρεψε και τον ίδιο. Έτσι δεν ήταν? Και απορώ πώς το έκανε. Απορώ πραγματικά πώς το έκανε. Λοιπόν, γιατί η δουλειά του έχει να κάνει καθαρά με κόσμο, έχει να κάνει καθαρά με αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μόνος του έχει υποδεχτεί ότι έχει καταστραφεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν από...